Oh,
επίσκεψε την αμπελοντά αυτή και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε η δεξιά σου. Thank you.
Ουσίου, του Σεβασμιωτάτου και Θεοπρολίτου Μητροπολίτου, τη Αγιωτάτη Μητροπόλεω, Καλαβρίτο και Κυαλία. Και επιρώτησε αυτούς ο αρχιερεύς λέει
παραγγελία παρεγγείλαμεν ημίν, μη διδάσκην επί το ονόματι τούτο. Και ημού, πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδάκης ημών, και βούλεστε παγάγιν επί μας το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθήστε ο Πέτρος και η Αποστολή ημών, πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώποι. Ο Θεός των Πατέρων ημών ήγινεν Ιησού, όν ημείς διαχειρίσαστε κρεμάσανε σε ρήξη. Τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού. Δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς εις μέρα αυτού μάρτυρες των ελλημάτων του ούτων και το πνεύμα δε το Άγιο. Αυτόν ο εμέμισος
αμαρτίαν ουκήχων, νυν δε και οράκασιν και με μισήκασι και με και τον πατέρα μου. Άλλη να πληρωθεί ο λόγος, ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς ήσαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν, παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απ' αρχής μετεμούεστε. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγώγους ποιήσους είναι ημάς, αλέρχεται ώρα ή να πάσω από κτήνας Thank you.
άξιμων συνόλου των αδερφών και στου του πόλεμων, Ευσεβίου Δημητρίου Ιακώβου των Ιεραμονάχων, Ιωάννου Νικολάου Αθανασίου Νεοκλέους, Αθανασίου Νευτέριου Χρυσκόπερ Λιπέρον, Δημητρίου και Αριστίδου των Αγαπητών Ιακώβων, και πάση στην Ευρωπαϊκή Μόνα Δερφότητο. Σύμπαντος του Ευσεβού Συμπονέθνους, καταξιάν θάλασσαν πέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των ευλαγών προσκυνητών του καιρού ναού τούτου, των δούλων του Θεού, Ιωάννου και Κατερίνας των κτητόρων του ναού τούτου και των δούλων του Θεού, πάντων των μελών του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Θεματικών Αξιών, του Ορθοδόξου του Δέσμου Απόστολος Παύλος και του Σωματείου Υφή, του Λάβατος του Έθνους, υπερών, η ανέμαχτος άνθρωπη σταγωγή εντελείται, το προσκομισάτο του Τατίνια Διάρκεια Βαραδάφτα και υπερών και έφυσα αυτά προσεκόμισαν και τον ενδραμένον μη της αυξήνης και αίματος της εύχεστε υπέρ αυτών. Τον αδελφόν ημών των ενθλίψεις οι ανάδειες και περιστάσεις ημών, των οχήρατων ασθενείες και δοκιμένων, ημών των προσευθόντων και ευλαβία και καταλήξη επιτελούντων, την ανέμαχτον μυσταγωγία τάχνην, των κοπιώτων και ψαλόντων και των διευρώου ξεδίας απολυφθέντων αδελφόν ημών, Χριστή Κύριος ο Θεός, εν βασιλεία αυτού πάντοτε νύχιαοι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αγιοσύνης σου, Χριστή Κύριος ο Θεός, και το πνεύμα το Άγιο
και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Amen.
ξερέτος της Παναγίας Αχάμου, υπεροδοκιμένης εντός, της πίσμος Θεοτόκου και η Πατέρα Μαρία. Εν πρώτη νύχτα, κύριε, εις
φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Πάσχου, Κύριε. Τον και άφεση των αμαρτιών και των ημερημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Και κατά τη σύνδεση όλων των κρατιών σου και κατά την ελληνική παραγωγή του σώματος σου και του πνεύματος
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καλαβρίτσο και Γενιές, κύρια μου, σεβαστοί πατέρες, κύριε τέως πρόεδρε Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Κονόμη, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί τέως πρόεδρε της Πανκαλαβρικής Ενώσεως και εκπρόσωποι διαφόρων συλλόγων, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί μας προσκύντε και φίλοι του Αγίου Νέου Σιωμάρτρος Παύλου του Εξαρρόγητος. Χριστός Ανέστη. Καλή Ανάσταση και στις ψυχές μας, τους πλησίων μας, την Ελλάδα μας και τον κόσμο άπαθα. Τα διοικητικά συμβούλια των φορέων μας, Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αγκαλιών, Σωματείων οι φίλοι του Τάματος του Έθνους, Διορθόδοξος Σύνδεσμος ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούν όλους σας θερμότατα για την τιμή που μας κάνετε να λαμπρύνετε για την παρουσία σας την εορτή μας. Ευχαριστούμε και εκ μέσης καρδίας των σεβασμιωτατών μας, Καλαβρίτων και Γιαγιάς κύριων Αμβρόσιων, ο οποίος αιωνιοτελέστατα μας συμπαρίσταται και έχουμε σχεδόν μία εικοσαετία αγαστή συνεργασία. Ιδιαίτερος δε οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός, συντοπίτη μας κύριο Σεραφείμ, ο οποίος ασμένος απεδέχτηκε την παρακλησή μας και απέστειλε το συνεργείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Πυραιός, όχι μόνο να καλύψει και μεταδώσει ζωντανά ραδιοφωνικό στην πανήγυρη του Αγίου Νέου Σιωμάρτυρος Παύλου του Εξαρρόγητος Καλαβρίτων, αλλά και τηλεοπτικός μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε επίσης τους ευλαβείς Ορθοδόξους και Εθνικός Δρόντας αδελφούς Μπόκα από το Αγρίνιο που μας έστειλαν το αχελό ως τιμή. Ούτω τρόπος δίνονται όσοι εποδίστησαν να προσέλθουν να είναι παρόντες πνευματικά και να συμπροσέρχονται νοηρός μαζί μας από όλη την Ιφίλιο. Ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας την χοροδία Καλαβρινή Υμνοδή, όπως μας ο μελωδός, υπό των κυρίων του Βασιλείου Καλογεροπούλου και Βασιλείου Ζησίου, οι οποίοι ανιδιοτελώς προσεφέρθησαν να μας ευθράνουν με τους νήσιους, τους εθνούς ύμνους τους και κατά τη διάρκεια του γεύματος όπου είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, κλήρος και λαός, άρχοντες και ερχόμενοι, θα μας μαγεύσουν με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Και φέτος ο Σεβασμιωτός μας απέστειλε σχετικό έγγραφο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας για να εγκρίνει τη ζωντανή μετάδοση της εορτής μας από την έργα ΑΕ, καθώς επίσης και προς τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Όμως, σου κύριε φυλακή το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Η Παπική Εκκλησία υπερτονίζει την γέννηση του Θεανθρώπου και η μεγίστη εορτή των είναι τα Χριστούγεννα. Τα διάφορα προτεστατικά δόγματα έχουν σαν βάση τη σταύρωση του Θεανθρώπου. Η διακριθνής Ορθόδοξης Εκκλησία θεωρεί την γέννηση του Θεανθρώπου ως τα θεμέλια, την σταύρωση ως τους πυλώνες και την Ανάσταση ως το επιστέγασμα του όλου χριστιανικού υποδομήματος, διότι άνευ της Αναστάσεως, ματέα η γέννηση και η σταύρωση, δηλαδή ματέα η πίστη μας. Δεν θέλουμε να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε και τον αγιογράφο μας, κύριον Γιωτάκη, ο οποίος με πίστη και με προσευχή αγιογράφησε όλα αυτά που βλέπετε. Εδώ κυριαρχούν ως επιτοπλίστων
είναι ο μάρτυρας από όλη την Ελλήνη. Ίσως είναι ο μοναδικός ναός της Ιφηλίου που κυριαρχούν νεομάρτυρες. Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει, η οικονομική κρίση που διερχόμεθα είναι απόρρια της ηθικής κρίσεως. Γι' ούτω τρόπος ζούμε τον τζόγο παραβόγων που τα πυθύνια όργανα των καταχθονίων σκοτεινών δυνάμων φόρτωσαν στους λαούς τα τελευταία έτη και η λού του κατάρτημα. Μόνο εάν συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να σταματήσει ο παρασιτισμός και η ικανοποίηση των προσωπικών ιδιωτεριών και ιδιωτερών επιδιώξεων, δηλαδή τα πολέμματα, και αποκτήσουμε όλη ήθος εργασίας, την οποία να βλέπουμε σαν λειτουργήμα, όχι μόνο η δικαστική, η εκπαιδευτική, η ιατρή και των νοσηλευτικών προσωπικών, αλλά όλοι μας, και επιστρέψουμε στις ρίζες μας και επικαλεστούμε το Θείο Έλεος, τότε μόνο θα πηγούμε να λυσόμε, λυτρωθούμε από την πύλη καταποτισμών, χτίζοντας την Ελλάδα μας εν διαλυθία της Ορθοδοξίας, ώστε να την ανυψώσουμε και στην πρώτη θέση της διεθνούς διαφάνειας. Είναι η κατεξοχήν ανηθικότητα να κόπτονται και να συνεννούν οι πάντες όχι μόνο για ένα μόνο μεθανικό τέμενο, αλλά και για άλλα 16 ή 20 στην Αττική. Ενώ παλιά είχαν προϋπολογίσει 80 εκατομμύρια ευρώ για ένα μόνο μεθανικό τέμενο, τώρα για να εξαπατήσουν τον ευλαβή ελληνικό λαό, διατείνονται ότι δίθεν το μόνο μεθανικό τέμενο θα κοστίσει μόνο 846.000 ευρώ. Φοβούμενη η διαστροφή της αληθείας, εξέργεση των ευλαβών χριστιανών. Τα μονομαθαϊκά τεμένη, δηλαδή οι βιομηχανίες καμικάζι, αν αποδειχθεί ότι θα αποτελέσουν βραδιφλαγείς ατομικές και υδρογονικές βόμβες, ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη και ποια η θεραπεία εκεί όπου η πρόκληση απουσιάζει. Τα πυθύνια όργανα των καταχθονίων σκοτεινών δυνάμεων επιβάλλεται να μην επιτρέψουν την εισβολή των αλλοφύλων. Τώρα δε επιβάλλεται να εκμεταλλευτούν την μεγάλη οικονομική κρίση που διερχόμεθα και να διώξουν όλους τους αλλόφυλους εισβολείς. Να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ώστε να έχουν εργασία οι Έλληνες και να μην φεύγει πολυτιμότατο συνάλλαγμα στις χώρες των αλλοφύλων επιδρομέων. Επιδιώκουν όμως την μουσουλμανοποίηση της Ελλάδος και την μόνιμη εγκατάσταση εδώ των νομεθανών, σεβόμενος των χώρων και την... Δεν επιθυμώ να επαναλάβω στίχους του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και του Γεωργίου Σουρή, που λίαν επιγραμματικός μας περιγράφουν την αφόρητη κατάσταση, ως αν να τα έγραφαν για τη σημερινή επικρατούσα ακαταστασία. Τα μοναχικά τεμένη δεν μπορούν να προκαλούν τους Ορθοδόξους, γιατί ακόμη και ο Άγιος Τούνομ, ο οποίος ήταν εμμύρης, αλλά όταν είδε το Άγιο Φως, ανεφόρησε. Ιδού ο αληθινός Θεός των Ορθοδόξων, το έτος 1579. Εκτενέστατα θα επανέλθουμε εις το προσεχές τέχος του περιοδικού μας σκοτεινή γραμμή. Το περιοδικό μας σκοτεινή γραμμή το εκδίδουμε και αποστέλνουμε δωρεάν σε 45.000 αντίτυπα ανά την Ιφίλιον. Έχει προκαλέσει τον θαυμασμό και τον έπαινο όχι μόνο των Ελληνοφώνων Πατριαρχών, αλλά και αυτών των Μακαριστών, Μόσχας, κυρίου Αλεξίου, Βελιγραδίου, κυρίου Παύλου και χιλιάδων άλλων προσωπικότητων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τηλεφωνήσατε μας στα τηλέφωνα 210-32-54-321 έως το 2
για να σας αποστέλνουμε το περιοδικό μας στο διήγραμμή δωρεάν τιμής ενέργεια. Εκεί θα ειδείτε ιδίως συνοπτικός στο τέρκος 52 και στις και τις απεγνωσμένες προσπαθίες μας για το τάμα του έθνους, που είναι η ιερά υπόσχεση του θρητικού γέρου του Μοριά και των άλλων ιερών της εθνικής μας πατρικελεσίας, όπως λοιπόν χωρίζουν το ήττα ψήφισμα της 4ης Εθνικής Συνελεύσεως από 31 Ιουλίου 1829 και τα βασιλικά διατάγματα από 1834 και 1838. Ενώ το αμαρτωλόν κράτος έχει κατασπαταλήσει εκατοντάδες τρισεκατομμύρια και πεντάδες εκατομμύρια ευρώ για ευθελή έργα όπου υπάρχουν χοντρές, μίζες και λαδώματα, και ενώ η Εκκλησία έχει εξαμνημίσει αμύθιτη περιουσία, εντούτοις σπουδαίων έπραξαν για το τάμα του έθνους. Απαλλάσσουμε τους καθήλυν υποχρέωση πολιτεία και Εκκλησία να δώσουν έστω και μία τρυπητή δεκάδα για το τάμα του έθνους. Αναλαμβάνουμε τα τεράστια έξοδα εμείς, όμως απαιτούμε η μέλη Εκκλησία να πρωτοστατεί ευλογούσα, η νέα πολιτεία να νομοθετεί διευκολύνουσα. Και να μην μας εμπέζουν. Η νέα εθνική μας παγκοσμιοποίηση μπορεί να αρχίσει με τη θεμελίωση και έναρξη των έργων του τάμματος του έθνους υπέρ σωτήρως Χριστού του ελευθερωτού. Το υπερτονίζουμε σήμερα για να γίνει πρωτοσέλιδο από το περιοδικό μας φωτεινή γραμμή. Δυστυχώς όμως όλοι σας είστε κουρασμένοι και δεν επιθυμώ να σας αναπτύξω το περιεχόμενο του εγγράφου μας από 9 Τετάρτου 2013 προς τον Δήμο Καλαβρίτων, για το οποίο ο Σεβασμιωτός μας κύριος Αμβρόσιος μας απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή υπερθεματίζοντας τους σκοπούς και τις προτάσεις μας για την αναζωογόνηση και την πρόοδο της περιοχής Καλαβρίτων και λοιπόν ορεινών περιοχών της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να τον αρχίσουμε στην ιστοσελίδα μας 3B φωτ γραμμή με 2 μη, και το δημοσιεύσουμε και στο προσεχές τέρμος της φωτής γραμμής. Επίσης αποφεύγουμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις απεγνωσμένες προσπαθίες μας για τις ανθρωπιστικές βοήθειες. Μόνο περιπτικά είναι η κατεξοχήν ανηθικότης ανεγκέφαλων, ανίκανων και φαύλων πολιτικών μας να επιβαρύνουν με 23% ΦΠΑ και προς τα προσλήξην αγαθά και να καταστρέφονται χιλιάδες τόνοι τροφίμων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άδεια στομάχια και οδηγούνται την φτωχή άνθρωποι στις αυτοκτονίες. Βαβέ της κοινωνικής αναργησίας όλων αυτών των φαύλων πολιτικών μας. Λόγω ελλείψεως χρόνου αποφεύγουμε να σας ενημερώσουμε για το μόχθο μας να φέρουμε ορφανά παιδιά στις κατασκηνώσεις και να δημιουργούμε φυλέκτες. Επίσης, δεν θα αναπτύξουμε εκτενώς και τις καθιερωμένες βραβεύσεις ηρώων, πίστεως, ευπρέπειας, ήθους και χαρακτήρους, καρτερίας, αρετής και ευφυΐας για να δημιουργούμε πρότυπα για τις επερχομένες γενιές και να μην επιπλέουν και βασιλεύουν μόνο οι φαινοί, οι παλακίδες, οι ανώμαλοι, οι αεκονίκηδες και οι πατριάρχες της διαφορετής. Όλα αυτά δίνεστε να τα ειδείτε εκτενώς στη φωτεινή γραμμή. Επαναλαμβάνομαι 210-32-54-321-2. Στενάζοντας κάτω από τους γίανους βαστάκους, όγκους ευαισθίας και εξόδων, αναγκαζόμεθα να κάνω εμφάνεια έκκληση, ώστε όσοι διατείνονται ότι εμφορούνται από εθνικές ορθόδοξες ιδέες και αρχές να μας αποστείλουν νέους ανθρώπους να συστρατευτούν όλοι μαζί για να δυνάμεθα να πραγματοποιήσουμε εγκαίρως ευκαιρία.
τέλος και διανεμικός πολλούς σκοπούς διαφορετικές. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον της πατρίδας μας και είναι σφοδροτάτη η επιθυμία μας να σας μας πλαισιώσουν και να γίνουν καλοί Σαμαρίτες. Προγραμματίζουμε να εφοδιάσουμε με τα πανηγυρικά τέχνη της φωτεινής γραμμής και άλλα σπουδαία βιβλία τις ιστορικές βιβλιοθήκες των Πατριαρχείων Αλεξανδρίας, της Δημητσάνας, εκκλησιαστικών σχολών και λοιπόν σχολών του γένους, ως βοηθητικά συμβράματα ελευθέρας επιλογής. Από το προσευχές στέχος της φωτεινής γραμμής θα συμπεριλάβουμε στο περιεχόμενο και θα τα προβάλλουμε ιερές και αγίες εικόνες διακονούνται σε βλαβός. Όσοι έχετε την ευκαιρία δύναστε να βλέπετε και τις αναρτήσεις μας στη δυναμική ιστοσελίδα μας, τρία βέφωτη γραμμή. Μετά το μεσημερινό γεύμα θα μεταβούμε στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Λάβας για να ψαλεί ένα τρισάγιο υπέρ των αημνήσεων μαρτύρων του έθνους μας, της εθνικής μας παρικενεσίας και να το προσθετήσουμε μαρμάρνη αναμνηστική επιγραφή. Αθάνατοι μάρτυρες ήρωες του 21, το τάγμα σας είναι και δικό μας για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Σωματείων και φίλοι του τάματος του έθνους, Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, εν Αγία Λαύρα, τη 18η Μαΐου 2013. Πρέπει να αποδείξουμε ένα πράκτος ότι είμαστε απόγονοι ηρώων αγωνιστών. Αλλά για αυτόν τον λόγο το χρέος μας είναι μεγαλύτερο. Σήμερα υψώνουμε πάλι τα λάβαρα της Ορθοδοξίας. Ελάτε όλοι, αρχίζοντας από την ορεινή Αρωανία Καταβρύτων, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιον, χωρίς υποστολή, μέχρι που να σταματήσει κάθε διωγμός Ορθοδόξων, κάθε διωγμός ανθρώπων. Η πατρίδα μας και η πίστη μας θεόπονται. Δύο Μητροπολίτες αγνοούνται. Οι αρμόδιοι τι λένε, τι κάνουν τόσο καιρό. Οι Ορθόδοξοι διώκονται, αλλά στην Συρία έχουν υπερβεί τα όρια. Οι αγώνες αρχίζουν πάλι από τους ίδιους τόπους με τους ίδιους σκοπούς για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Όσοι δίναστε να προσέλθουν σε μια μικρά λιτανία μέχρι του Αγίου Πάπου το γενέθλιο ήγημα, ας ξεκινήσουν αμέσως για να κερδίζουμε χρόνο. Οι δυνάμεις να βοηθήσουν στην τοποθέτηση τραπεζιών, οπερών κλπ. Παρακαλούμε μία διαφορήσουν και αναγκαστούν οι άρρωστοι και οι περιήγες να πράξουν κούκλο. Εξερχόμενοι του ναού, δίναστε να λάβετε μία τσάμπα με μερικά τέχνη της φωτεινής γραμμής και όσοι θέλετε και παλαιότερα, παρακαλούμε και πάλι και τηλεφωνήσατε μας να σας τα προστείλουμε εάν δεν έχουν εξαρτηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσεύχεται. Με τε προσήκη συνεφόρτες
εξ αιώνος των αιώνων. Αμήν. Προστήμε τον Απόλλωνα στον Θείο Αγίων Αφράτων Αφωνάτων Επουρανίων και Ζώπιων, πληκτών Χριστού μυστηρίων, εξευχαριστήσουμε το Κυρίο. Επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του.
των δούλων του Θεού, των μελών, συνεργατών και φίλων του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, του Διορθοδόξου Συνδέσμου Απόστολος Παύλος και του Σωματείου οι φίλοι του Τάματος του Έθνους, των και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μετά των οικείων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας, υπέρ αυτών πολέμιος. Αμήν.
Θεός ημών, που ευλογήσας τους πέντε άκουσε τι ερήμο, και εξ αυτών μετά της κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον Σίτον, τον Ήνον και το Έλεον, επίθυνον αυτά, εν της ηχής των εορτασόντων, την Αγία Νεωτή και Πανήγη Τάφτη, εν της ηχής των προστερόντων τα τώρα τάφτα, και την επαρχία τάφτη, την Μητροπόλη ημών, το έθνη ημών και το κόσμο παντή, και τους εξ αυτών με παραπάντας, πιστούς δούλους σου Αγίασος, ότι εσύ ο ευλογόνα και άνθρωποι, ηθήνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα μου παίρνουμε εσύ τον άμμο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό της Λοκτέως του Θεού Μάτι, και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
συνεπώς τελειώνουμε τώρα. Αλλά θέλω μόνο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αναγνωστόπουλο και την περίπτωση στην κυρία Κατερίνα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εκοπτίασαν, διέκτησαν και δαπανήθησαν για αυτό τον Ιταλικανή ναό, αλλά και εκδαπανώνται κάθε χρόνο για να μας δεχτούν εδώ και να ετοιμάσουν τον ναό για να διορθώσουν τα τέλη που υπάρχουν στα χτίσματα. Ταλαιπωρούνται και εκδαπανώνται. Γι' αυτό τους λέμε και εκ μέρους όλων μου φαντάζομαι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο κ. Γιάννης δεν ακούει τώρα, πάντοτε έτσι ανήσυχος, πάντοτε λαγίστατος, πρέπει να ακούει τώρα. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω τα λέω, αλλά δεν τα ακούσει, θα πατάω. Όχι, θα ακούσει με προσοχή. Δεν μπορεί να με ακούσει, επειδή στην πλάτη θα με ακούσει τα δύο αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τους πολλούς κόπους που κάνατε και εύχομαι. Καλώς Θεός και ο Άγιος Πάντος να σας ενισχύουν και όλους οι μάχοι να μας ενισχύουν και να μας προστατεύουν. Μέσα στα όσα σοφάκια που δεν είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, θα προσθέσω μία νότα. Το νομοσχέδιο που μπήκε ήδη και συζητείται για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία θέτει φήμωτρο στον Έλληνα και στην ελευθερία του λόγου και την ελευθερία της γνώμης. Αν το δεχτείτε αυτό, και εγώ και εσείς θα είμαστε κατάπτυστοι. Κάντε ό,τι μπορείτε, γιατί απαγορεύεται να έχουμε γνώμη, να λέμε τη γνώμη μας και όταν αυτή η γνώμη φύγει κάποιος, μας πιάνουν τουλάχιστον για 6 μήνες και πρόστιμο. Αν δηλαδή σήμερα ίσχυε ο νόμος και σας μιλούσα εναντίον των μασόνων, των χιλιαστών κλπ, θα με έπιαναν να με πάνε μέσα. Αυτός είναι ο νόμος κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Σκεφτείτε τον και ή αποδεχτείτε τον και ελάτε να σας δώσω εγώ στο έγκυο το φήμωτο που θα φορέσετε, να τον διαλέξετε ή αντιδράστε να μην περάσει ο τρόπος ο νόμος αυτός. Γιατί τα κόμματα πίσω από τον νόμο αυτό θέλουν να λύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα και τις παγωμάδες. Αυτό κρατήστε το και θυμηθείτε το. Χριστός ανέστη νεκρών, θανάτων θάνατων πατήσας, για τη σαντισμή μας η ζωή χαρισάμεθος. Περπατάτε κύριε, περπατάτε. Τιμίαν μνήμη εφημίσατε πάντες νέου αθλοφόρου του των Χριστών εν σταδίο κηρύξαντος και απελέξαντος πλάνη οθωμανών βδελυράντε και παμβεβυλών. Τον άπλουμε στο κύμα μας. Σοπών λυτρωθήνε πως εις λήψεως εις ψευδολόγου θρησκείας την μη αρρώτητα σόφος εννοήσας το Χριστό εκολύθης διόν και κεφαλή σου υπέν εγκών την τομήν Παύλε ένδοξε διπλή στεφάνισε στέφης παρά Θεού και θαυμάτων επιδείξες. Εσείς δεξιά από εδώ για να μας πάρετε. Εμείς εδώ. Πολεμίων και φύλατε εις εις πατρίδος την πίστη ευπρό Χριστόν ευπροσδέκτη σου δε είσαι εσύ. Λέησον ημάς ο Θεός, Κύριε, Λέησον, των αδελφών ημών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των παρακολουθών,
παρακολουθούντων την ιεράν λιτάνευσιν ταύτην και υπέρ των δούλων του Θεού Ιωάννου Εκατερίνης των κτητόρων και ευεργετών των συνεργατών αυτών και πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οσιώτατε μάρτης Παύλε πανένδοξε υπέρ Χριστού εναθμή σας γενναιοτάτη ψυχή των διπλών παρά Θεού στεφάνων ηλίβας και χωρίς των ασκητών και μαρτύρων στην αυτής της διαθήκης Περιμένετε να σας βγάλουμε την επιστροφή όταν βγαίνει απ' έξω. Γεννήθηκε εδώ στο ταπεινό σπιτάκι, τότε επί τουρκοκρατίας δεν επιτρέπεται οι χριστιανοί όχι μόνο ψηλά σπίτια να έχουν ούτε καν φουγάρα, ούτε καν αυτό. Και ο καπνός έβγαινε μέσω των χαραμάδων. Απάνω αριστερά ήταν το κρεβατοκάμαρα, ο φούρνος, το τζάκετος κτλ. Στη μέση το σαλόνι και πίσω ήταν οι αποθήκες και τα ζώα. Ο Άγιος Παύλος ήταν σανδαλοποιός και αναγκάστηκε να ισχυριστεί ότι είναι μωαμεθανός για να γλιτώσει τους φόρους, χωρίς να περιτιμηθεί. Συναισθαθεί στην αμαρτία του, πήγε σε διάφορα μοναστήρια εδώ και μετά έφυγε για το Άγιον Όρος να εξασκηθεί. Εκεί έμεινε 8 ολόκληρα χρόνια δια προσευχής και νηστείας. Κατάλαβε ότι ωρίμασε και βγήκε να επανέλθει να μεταπίσει όλους αυτούς που είχαν ασπαστεί τον μονοθεϊσμό, συγγενείς και γνωστούς, και μετά πήγε στην Τρίπολη και προκαλεί τον πάει στον Μπαζά και του λέει «Θέλω να μου δώσεις χαρτί ότι μπορώ να προσφύγω στο δικαστήριο». «Δόξα», του λέει. Ο καδής του λέει «Τι έχεις να πεις». Λέει «Είχα ένα θησαυρό και με ξυπάτησα, μου τον πήραν». «Ποιος το πήρε», λέει, «το θησαυρό το». «Εσύ», του λέει, «με την ελληνική πίστη την οποία έχεις και, επιβάλλεις». Του υπέδειξαν να μετανοήσει και να σωθεί, αυτός επέμενε και τη 22 Μαΐου 1818 τον απεκεφάλισε ο Πασάς της Τρυπόλεως. Και έκτοτε εορτάσεται η μνήμη του. Πολλά θαύματα έχουν γίνει, ακόμη και εδώ πέρα. Αν δεν βλέπαμε τα θαύματα του Αγίου Παύλου, θα τα είχαμε μουντζώσει εκατομμύρια φορές. Αλλά βλέποντας τα θαύματα του Αγίου Παύλου, κάνουμε ακόμη γαϊδουρινή υπομονή.
Το τι τραβάμε δεν λέγεται. Είναι τόσο πολύ, τόσο πολύ δυνατός Άγιος που αμφιβάλλομαι αν υπάρχει άλλος Άγιος σαν τον Άγιο Παύλο που να έχει πάρει 8. Όπως μας το γράψανε από το Άγιον Όρος. Κάνει υπομονή και ο Άγιος θα επέμβει. Ή θα μετανοήσουν ή ο Θεός θα τους πάρει. Και δυστυχώς επήρε 8. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα να σταματήσει και να μην πάρει άλλους που αντιδρούν. Το τι έχουμε τραβήξει είναι απερίγραφα. Στην περιοχή τιμάται από ό,τι βλέπουμε και έχει χτιστεί και μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα Βασιλείου. Ναι, έχω ένα μεγάλο μέρος του με απερίγραπτες στερήσεις και θυσίες δημιουργηθεί ανταμόχθου του βίου μου. Το έχω επενδύσει εδώ πέρα κάπου 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Αλλά είμαστε περίγυποι εκεί πέρα. Το τι έχουμε, το τι τραβάμε από τους απατιώνες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους και λοιπά δεν λέγεται. Και τώρα πρέπει να δώσουμε του κόσμου τα λεφτά για να άρουμε πολλές ζημίες, πολλές κακοτεχνίες. Τα κτίρια τα έχουμε ξεσκεπάσει και σκεπάσει 2 φορές. Γιατί μας κρύβαν τα τρυπόξυλα μέσα και σούρωναν ως. Τα αρνητικά μαρτυρούν τη μεγάλη δύναμη που έχει ο Άγιος Παύλος. Γιατί επεμβαίνει. Και νομίζω και από το Άγιον Όρος δεν είχαν άδικο όταν λέγανε «Κάντε υπομονή και ο Άγιος θα επέμβει. Ή θα μετανοήσουν ή ο Θεός θα τους πάρει». Και πήρε 8, δυστυχώς. Γονιζόμαθα, ψάχνουμε τώρα να βρούμε τίποτα μοναχές ή μοναχούς να έρθουν να λειτουργήσουν τον Άγιο Παύλο. Δυστυχώς είχαμε τυχεία. Μια εβδομάδα πιο μπροστά χάσαμε μια ομάδα, πάντοτε στη διάθεσή σας. Ωραία. Πάρα πολύ. Ρίνα, λέει ο πατήρ Νεκτάριος ότι αριστερά, εκεί. Αν θα σταθείτε θα πιάσει όλο, δηλαδή. Είμαστε μέσα όλοι στο πλάνο. Α, και στα 2 κομμάτια. Στα 2 κομμάτια. Ωραία.